Έτσι ακριβώς, το BBC, επικαλούμενο πηγή που δεν κατονομάζει στην Αθήνα, αναφέρει ότι ο Πρωθυπουργός Γιώργος Παπανδρέου πρόκειται να υποβάλει την παραίτησή του εντός της επόμενης μισής ώρας και μετά τη λήξη δηλαδή του έκτακτου Υπουργικού Συμβουλίου. Στη συνέχεια θα πάει στο γραφείο του Προέδρου της Δημοκρατίας, του κυρίου Κάρολου Παπούλια, και θα ζητήσει να σχηματιστεί η κυβέρνηση Εθνικής Σωτηρίας με επικεφαλής τον πρώην διοικητή της Τράπεζας της Ελλάδος, τον κύριο Λουκά Παπαδήμου. Αυτά τουλάχιστον μεταδίδει το BBC με την ένδειξη του κατεπήγοντος. Πάντως, Μαργαρίτα Κούζα, παρακολουθώντας το δελτίο του Star, είχατε μεταδώσει εσείς και το άκουσα και από το Σταμάτη Μαλέλη. Τώρα βλέπουμε και το τι μεταδίδει βλέπουμε το BBC. Την σελίδα το του BBC, τι είναι η πρώτη σελίδα και το τι μεταφέρει ακριβώς. Το είχα ακούσει από εσάς το δελτίο ειδήσεων ότι όλες οι πληροφορίες θέλανε, όπως έλεγε ο Σταμάτης Μαλέλης, να παραιτείται ο Πρωθυπουργός. Ακριβώς. Ήταν μια είδηση που είχε δώσει πριν από μία ώρα και ο Διευθυντής Ειδήσεων και Ενημέρωσης του Στάρ, ο κ. Σταμάτης Μαλέλης. Έχει πάντα πολύ καλές πληροφορημένες πηγές. Ενδεχομένως από τις ίδιες πηγές να πήρε τις πληροφορίες του και το BBC και το αναμεταδίδει σε όλο τον κόσμο. Το σενάριο Παπαδήμου πάντως κυκλοφορούσε από πολύ νωρίς το πρωί. Ναι. Είναι το, προφανώς το βασικό σενάριο που κυκλοφορεί από τις πρώτες ώρες. Βέβαια, μένει να δούμε. Έχουν περάσει 5 λεπτά μετά την ανάρτηση της έκτακτης είδησης στην ιστοσελίδα του BBC. Μιλάει για μισή ώρα για την παραίτηση του Πρωθυπουργού. Μας μένουν 25 λεπτά να δούμε αν η είδηση θα επιβεβαιωθεί ή όχι. Mm-hmm. Ωραία. Να πάμε λίγο τώρα και στην Ειρήνη Σαββοπούλου που βρίσκεται στη Βουλή. Ειρήνη, μας ακούς? Σας ακούω. Ελπίζω να είναι καλή η σύνδεσή μας, γιατί είμαι έξω από την αίθουσα που συνεδριάζει το Υπουργικό Συμβούλιο, το οποίο ξεκίνησε πριν από περίπου ένα 10.